ούτε για επένδυση, ούτε για εξυγίαση. Δεν ανοίγει η αγορά σε νέες μονάδες, δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. Έχουμε να κάνουμε με σκέτο, προκλητικό και εγκληματικό ξεπούλημα. Και μάλιστα με εγγυημένο κέρδος και χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο, αφού όλες οι υποδομές, απαλωτριώσεις ζωών, ορυχεία, φράγματα και δίκτυα έχουν γίνει με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους. Η ΔΕΗ δεν ήταν μια οποιαδήποτε δέκο. Ήταν μια επιχείρηση κερδοφόρα, γιατί η ζήτηση ενέργειας είναι ανελαστική, που το δημόσιο είχε πρικοδοτήσει για να διασφαλίσει την παροχή ενός κοινωνικού αγαθού όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, εκεί που η ιδιωτική πρωτοβουλία ή η υστεροβουλία δεν έχει οικονομικό συμφέρον επενδύσει. Παρά τα αλλεπάλληλα κύματα ιδιωτικοποίησης που έχει υποστεί η ΔΕΗ, παρά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, παρά τον αποκλεισμό της από το χώρο των ΑΠΕ, παρά τις γνωστές στρεβλώσεις στην αγορά που την επιβαρύναν, παρά την κομματοκρατία και τη ρουσφετοκρατία δεκαετιών, παρά το ότι χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ίσπραξης δυσβάσταχτων χαρατσιών αυξάνοντας τα χρέη των καταναλωτών, η ΔΕΗ παρέμεινε μια εταιρεία ανταγωνιστική στην απελευθερωμένη αγορά που διατήρησε λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσίας το στρατηγικό της πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα είναι που η κυβέρνηση πουλά ξεδιάντροπα σήμερα, υλοποιώντας με τη μικρή ΔΕΗ το επόμενο βήμα ιδιωτικοποίησης, την τελική δηλαδή απόσυρση του δημοσίου, την απαξίωση της μεγάλης ΔΕΗ και τη συνεπαγόμενη επιβάρυνση των χαμηλών καταναλώσεων και των νοικοκυριών. Αναδιανομή δημόσιου πλούτου και ισχύως υπέρ της αγοράς γίνεται και το τίμημα και για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και για τους πολίτες θα είναι πολύ ακριβό. Και ποια είναι τα κυρίαρχα επιχειρήματα της κυβέρνησης? Για να είμαστε ειλικρινείς, όχι και τίποτα πρωτότυπο. Η απελευθέρωση της αγοράς που είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, ο κρατισμός με τον οποίο πρέπει να τελειώνουμε, οι συντεχνίες που εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις και υπονομεύουν την εθνοσωτήρια προσπάθεια της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ που υποκινεί τις απεργίες, ο λαϊκισμός που απειλεί την ανάπτυξη της χώρας. Να τελειώνουμε λοιπόν, αλλά πρώτα απ' όλα με την κοροϊδία. Η απελευθέρωση έχει συντελεστεί εδώ και χρόνια, δεν έριξε τις τιμές, δεν απέτρεψε τα οικονομικά σκάνδαλα των ιδιωτών παρόχων, ούτε βεβαίως την ενεργειακή φτώχεια. Η ΔΕΗ έχει πληρώσει το άνοιγμα της αγοράς πολύ ακριβά, δίνοντας πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στους ιδιωτικούς ομίλους, χωρίς να παράγουν, απλώς και μόνο για να έχουν τις μονάδες του stand-by. Δεύτερον, δεν θέλετε να περιορίσετε το κράτος γενικά, αλλά το κοινωνικό κράτος, που το θεωρείτε δημοσιονομικό βαρύδι, στη φτηνή, σε μισθούς, παροχές κοινωνικές, εργασιακή και περιβαλλοντική προστασία, ανάπτυξη που οραματίζεστε. Θέλετε να εκμηδενήσετε ό,τι απόμεινα από το κράτος πρόνοιας και το κράτος δικαίου, να αναιρέσετε κάθε έννοια δημόσιου αγαθού και κοινωνικού δικαιώματος. Για το κράτος που παρέχει φορολογική ασυλία στους πλούσιους, για το κράτος των μηχανισμών καταστολής, των μέτρων έκτακτης ανάγκης, των φυλακών υψής της ασφαλείας, κανείς από τους όψιμους αντικρατιστές δεν μιλά. Άλλωστε, μια χαρά παρασιτούσαν σε αυτό το κράτος οι ίδιοι και τα κόμματά τους την περίοδο του πελατειακού και φαύλου δικοματισμού. Τρίτον, να τελειώνουμε επίσης με τη θεωρία περί συντεχνιών και διεφθαρμένων συνδικαλιστών που βεβαίως υπήρχαν, αλλά ήταν οργανικό στοιχείο του βαθέως κράτους των κομμάτων εξουσίας και που προφανώς η αριστερά δεν υπερασπίζεται. Αυτό που επιμελώς αποκρύπτει η ρητορία περί συντεχνιών είναι ότι η πιο σκληρή συντεχνία στη χώρα είναι το σύστημα εξουσίας που εκπροσωπεί η κυβέρνηση, αυτό το υβρίδιο πελατειακού κρατισμού, κρατικοδίαιτων τραπεζιτών και εθνικών εργολάβων και απολύτως κρατικά προστατευμένων ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Πέραν λοιπόν του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΔΕΗ, που εμφανώς είναι ένα σοβαρό στρατηγικό, αναπτυξιακό, εθνικό και πολιτικό ζήτημα, ίσως το μείζον θέμα είναι η κυβερνητική λογική του θατσερισμού, της απέχθειας προς το συνδικαλισμό και την πολιτική, η λογική της κοινωνικής πειθάρχησης στη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και η αντίσταση στην αυταρχική εκτροπή
της κυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε ορυκτούς πόρους, υποδομές και δίκτυα και για τη δυνατότητα δημοκρατικού ενεργειακού σχεδιασμού με βάση τις αρχές της εξοικονόμησης ενέργειας και του κοινωνικού και οικολογικού μετασχηματισμού του ενεργειακού μοντέλου. Πάνω απ' όλα όμως η ΔΕΗ είναι υπόθεση υπερίσχυσης των κοινωνικών αναγκών έναντι της αγοράς και του κέρδους, είναι δηλαδή ζήτημα δημοκρατίας.